Καταρχήν, όλη αυτή η ρύθμιση για την οποία συζητάμε είναι αποκρισταλωμένη, είναι σενάριο ή είναι αποκρισταλωμένο αυτό το πλάνο? Έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι ρυθμίσεις που κάνουμε, που αφορούν στο σύνολό τους περίπου 120.000 οικογένειες, ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, συνταξιούχων κτλ. Τώρα πια, είναι το οι δύο πλευρές ενός τρίπτυχου, θα λέει κανείς, παρεμβάσεων στο χώρο της παλιάς στεγαστικής πολιτικής. Έχετε δει τις δύο εκδοχές, δηλαδή μία εκδοχή που είναι οι εργατικές κατοικίες, οι οικιστές. Η δεύτερη εκδοχή είναι τα δάνεια, οι δανειολήπτες. Η τρίτη εκδοχή για την οποία ετοιμαζόμαστε και στις αρχές του νέου χρόνου θα ανακοινώσουμε και τις δικές μας απόψεις, τι σημαίνει αυτό που είπατε προηγούμενα, νέα στεγαστική πολιτική. Διότι αυτή η όποια στεγαστική πολιτική σταμάτησε να ασκείται από το ελληνικό κράτος με την κατάργηση του τέος ΟΕΚ, με ό,τι προβλήματα αυτός είχε. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν τώρα να ξαναδούμε από την αρχή τι σημαίνει για το κράτος το δικό μας, τι σημαίνει νέα στεγαστική πολιτική. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις εργατικές κατοικίες. Η συνεργάτριά σας είπε πάρα πολύ καλές πληροφορίες για αυτό το θέμα. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αποτελούν νόμο πια έχουν εκδοθεί από τον Απρίλιο του 2017. Αφορούν και τη νέα τελική τιμή για την απόκτηση των σπιτιών τους από τους δικαιούχους και πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που ένα πλευρό... πλευρές έδειξε η συνεργάτριά σας για τον τρόπο αποπληρωμής. Απαλλάσσοντας έτσι από την πολιτική ομοιρία των προηγούμενων καθεστώτων, θα λέει κανείς, 32 περίπου χιλιάδες οικογένειες οικιστών που είτε δεν είχαν παραχωρητήρια οριστικά, παρανόμως, είτε είχαν οριστικά παραχωρητήρια και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους, άρα κινδύνευαν, όχι με εμάς, με τους άλλους, να χάσουν τα σπίτια τους, είτε είναι σε διαδικασία εξόφλησης. Κάποια άλλη κατηγορία με τα οριστικά παραχωρητήρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ που μας έδωσε πληροφορίες, περίπου 70.000 είναι κόκκινοι. 7 στους 10, το 70% των... Να σας πω ότι το 70% των δανειοληπτών, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και περίπου, είναι και περίπου κοκκινισμένοι, ας το πούμε έτσι, οι 12.000 από τους 32.000 περίπου οικιστές των δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών. Βάλτε και αυτό δηλαδή στην πρόσθεση για τα προβλήματα που υπήρχαν και την τεράστια πολιτική ομοιρία που είχε δημιουργηθεί για τους κατοίκους αυτούς και το βραχνά που είχαν στο κεφάλι τους. Να σημειώσω ότι όταν δόθηκαν αυτά τα δάνεια ή αυτές οι κατοικίες, δόθηκαν κατά κύριο λόγο σε περιόδους που ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι και δουλειά. Παχές αγελάδες, κύριε Γενικέ. Παχές αγελάδες, κάποτε. Παχές αγελάδες, αλλά ξεφουσκώσαν γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Με την κρίση που επήλθε και με τα προβλήματα και με ό,τι δημιούργησε αυτή την κρίση. Και ποιους. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε περίπου 10.000 ανθρώπους κατακόκκινους που επειδή τα σπίτια τους με τα οριστικά παραχωρητήρια είναι υποθηκευμένα, θα κινδύνευαν να τα χάσουν. Αυτοί λοιπόν υποφελούνται τώρα πια, γιατί αφενός μεν επιμηκύνεται ο χρόνος με άλλα 10 χρόνια, 120 μήνες, για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους, όμως εξόφληση υποχρεώσεων με τις νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή με τη νέα τελική τιμή, να πω ότι η παλιά μέση για όλη την Ελλάδα τελική τιμή ήταν στα 735 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Και εδώ προσέξτε το μέγα σκάνδαλο. Για τέτοιου τύπου κατοικίες, η μέση τιμή της ελεύθερης αγοράς τότε ήταν γύρω στα 450 ευρώ. Άρα το κράτος μέσω του ΟΕΚ, που έπρεπε να δίνει σε τιμή κόστους τα σπίτια στους δικαιούχους, λειτουργούσε για κάποιους λόγους περίεργους, που μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες στην πορεία, ως κερδοσκοπικός οργανισμός. Γιατί φόρτωνε πάνω στους οικιστές και το κόστος της απόκτησης της γης και μια σειρά από υπερβάσεις, αναθεωρήσεις τιμών. Με το πέρασμα των χρόνων και κάποιες μικρές πρόσθετα έργα, πρόσθετες εργασίες που γίνονταν στους οικισμούς. Ήταν το διπλάσιο. Επίσης, να υποσημειώσω. Περίπου αυτό που μας λέτε τώρα, είναι διπλάσιο. Τώρα είναι 304 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα λοιπόν εμείς αφαιρέσαμε όλα. Ακριβώς. Αφαιρέσαμε όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν αφορούσαν τους οικιστές. Αφορούσαν μια κακή διαχείριση από την πλευρά του ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Κάκη διαχείριση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει φορτώνω στον οικιστή τις δικές μου, να το πω τα δικά μου λάθη, ας πούμε. Στο Ολυμπιακό χωριό στο Μενίδη, η γη αποκτήθηκε με απαλωτρίωση έναντι 3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και φορτώθηκε στους οικιστές με αντικειμενική τιμή 470 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι φορτώθηκε πάνω στους οικιστές για να καλύψει ενδεχομένως προβλήματα υπερβάσεων που έγιναν στη διαδικασία των εργολαβιών. Όπως σωστά είπε η συνεργάτριά σας, η τεράστια πλειοψηφία των οικισμών στην Ελλάδα έχουν πολύ μεγάλα πολεοδομικά προβλήματα που, για τα οποία δεν φταίνε οι οικιστές. Και ο ΑΕΔ τώρα πια θα αναλάβει το κόστος, αυτό επεξεργαζόμαστε τώρα για να προχωρήσει τη διαδικασία, για να μπορέσει να κάνει ξανά αποτυπώσεις, για να μπορέσει να βγει η πολεοδομική άδεια, έτσι ώστε να γίνουν σε στάσεις οριζόντιας διοικητησίας και να δοθούν τα παραχωρητήρια. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι παραλάβουμε στον τομέα αυτό. Αυτό και ένα χρονοδιάγραμμα. Προσπαθούμε, έχει βγει. Κύριε Λεπελούδη, θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα να πούμε. Ναι. Δηλαδή, σήμερα ξεκινάει τότε, θα γίνει τότε, θα ανοίξουν όλα τότε. Πότε το χρονοδιάγραμμα, γιατί πολύ να ωραία. Μην το λέμε θα κάνουμε, να πούμε συγκεκριμένα ένα χρονοδιάγραμμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήδη είχαμε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην σελίδα του ΟΑΕΔ για να υποβάλουν αιτήματα, αιτήσεις, τις αιτήσεις τους, οι δικαιούχοι 32.000 κατοικιών, οι οικογένειές τους. Η πλατφόρμα άνοιξε 2 Δεκάτου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήμασταν συνεπείς. Εκεί η πλατφόρμα αυτή λοιπόν δέχεται αιτήσεις είτε για την ένταξη στις οικονομικές ρυθμίσεις, είτε για την ένταξη και τις αιτήσεις για την απόδοση των οριστικών παραχωρητηρίων. Τώρα για τα οριστικά παραχωρητήρια. Η πιλωτική εφαρμογή που κάνουμε για να δούμε τη μεθοδολογία και πώς θα επισπεύσουμε τις διαδικασίες ξεκινάει από το Ολυμπιακό χωριό. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε δώσει τα πρώτα νέα 100 οριστικά παραχωρητήρια. Και βεβαίως ήδη. Παρακαλώ. Όχι, ολοκληρώστε για να σας θέσουμε και ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Έχουμε και σύνδεση. Και ήδη λέω, και ήδη λέω ότι είμαστε στη φάση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για να κάνουμε αυτές τις τοπογραφήσεις. Άρα, οι άνθρωποι που έχουν μόνο οικονομικά θέματα να διαχειριστούν σε σχέση με τον ΟΑΕΔ θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, οι υπηρεσίες παίρνουν τις αιτήσεις, απαντάνε σε αυτές και πολύ γρήγορα ξεκαθαρίζεται τι χρωστάει ο καθένας και με ποιο τρόπο αποπληρώνει. Σε ό,τι αφορά τα οριστικά παραχωρητήρια, είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει κάπως, αλλά πολύ πιο γρηγορότερα από ό,τι κρατούσε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια με τις παλιές διοικήσεις. Νομίζω θα πάμε αρκετά γρήγορα. Άρα, δηλαδή, περιμένουμε στα 100 παραχωρητήρια μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Να πάμε εκεί, γιατί έχει μια ερώτηση η Χρήση Παπαστάμου να σας κάνει. Στις νέες ρυθμίσεις τώρα που θα ισχύσουν για τους δανειολήπτες ιδίων κεφαλαίων, θα υπάρξει κούρεμα του αρχικού κεφαλαίου? Υπάρχει αυτή η σκέψη? Κοιτάξτε, σκεφτόμαστε καταρχήν αυτό που σωστά είπατε. Το κούρεμα των τόκων που έχουν δημιουργηθεί ή προς των επιβαρύνσεων. Ενδεχομένως να δούμε και την διαγραφή έτσι κι αλλιώς στους 50.000 περίπου από αυτούς. Έχουμε διαγραφή του ποσού μέχρι τα 6-7.000 ευρώ για τα δάνεια. Θα είμαστε πάρα πολύ αναλυτικοί σε λίγες μέρες όταν ο Υπουργός θα προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση των προτάσεων που έχουμε καταθέσει. Απλώς δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες από αυτές που έχετε ανακοινώσει κι εσείς, που αυτές είναι σωστές βέβαια, γιατί είμαστε σε μια τελική φάση επεξεργασίας όλου του σχεδιασμού. Η κατεύθυνση που έχουμε πάντως είναι να ισχύσουν τα ίδια μέτρα που ισχύσαν για τους ή περίπου τα ίδια. Η ίδια λογική μέτρα που ισχύσαν για τους οικιστές δικαιούχους των εργατικών κατοικιών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Λεφελούδη. Μας έδωσε.